είναι πολλά τα γεγονότα και μάλλον επιβεβαιώνει αυτό που είχες πει πριν δύο χρόνια, ότι είμαστε πια σε μια γενικευμένη ισορροπία της αστάθειας σε όλους τους τομείς. Ωραία έκφραση είχες χρησιμοποιήσει. Ναι, είναι μια ασταθή ισορροπία και το βλέπουμε. Για την ακρίβεια έχουμε μπει σε μια νέα εποχή και όπως συμβαίνει πάντα, όσοι ζουν σε αυτές τις μεταβατικές περιόδους δεν το συνειδητοποιούν επαρκώς. Έρχονται ιστορικοί στη συνέχεια να πούν ότι να τότε γινόταν μια μετάβαση πολύ σημαντική. Αυτή η περίπτωση είναι η δική μας νομίζω τώρα. Και το γεγονός ότι συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν είναι αλάνθαστο σημάδι. Ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή, για την ακρίβεια σταδιακά εισερχόμαστε. Mm. Από πού και ως που θεωρείται συζητήσιμο να μπαίνει μια χώρα σε μια γειτονική χώρα να εισβάλλει, λέγοντας ότι ξέρετε έξω από το σύνορά μου υπάρχουν κάποιοι τρομοκράτες που θέλουν το κακό μου και άρα εγώ μπαίνω και θέλω ας πούμε μια ζώνη 32 χιλιόμετρων πλάτους και μήκους δεν ξέρω εγώ από 400 έως 600 χιλιόμετρα για να τους απομακρύνω από εκεί. Και όταν μάλιστα δεν υπάρχουν και επιθέσεις από αυτούς τους υποτιθέμενους τρομοκράτες, να αναφέρομαι στους χώρους του PNG. Και όμως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο με τον ένα τον άλλον τρόπο έχει μπει συζήτηση και συζητιέται. Αυτά λοιπόν δημιουργούν τις αλλαγές που θα προκύψουν και στο διεθνές δίκαιο ως αποτέλεσμα πρακτικών. Γιατί μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι η Τουρκία θα βρει και μιμητές σε άλλα σημεία του κόσμου όπου υπάρχουν αντίστοιχα ζητήματα. Μένουμε δηλαδή για τα καλά στη ζούγκλα, όχι ότι το διεθνές σύστημα ήταν ποτέ ας το πούμε έτσι μια αίθουσα όπου προσκυνούσαν το διεθνές δίκαιο οι δρόντες, τα κράτη δηλαδή, αλλά τέλος πάντων κρατιούνταν τα προσκύματα. Τώρα έχουμε φύγει και από αυτό. Πες μου κάτι όμως, γιατί το ρωτούν πολλοί ακροατές, όλα αυτά πού οδηγούν σε σχέση με μας και την Κύπρο, σε τι συμπεράσματα πρέπει να μας οδηγήσουν, γιατί κάπου πολλοί λένε ότι ο Σουλτάνος θα στραφεί, έστω και μηχανιστικά προς τα δυτικά. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Σουλτάνος, εδώ οι δρόντες ήταν πολλοί. Τι πρέπει να κρατήσουμε και ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, κατά τη γνώμη σου, αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί πια. Άκουσε. Ο Ερντογάν ακολουθώντας πάγια τουρκική παράδοση μαζί με τη διπλωματία χρησιμοποιεί και το όπλο της στρατιωτικής της απειλής άσκησης βίας ή και της άσκησης στρατιωτικής βίας. Μιλάω για στρατιωτική βία, δηλαδή το στρατιωτικό μέσο. Επειδή ακριβώς χρησιμοποίησε το στρατιωτικό μέσο, ότι θα εισβάλλω, το είπε και στον ΟΗΕ, Γενική Συνέλευση. Υποχρέωσε τους πάντες να μιλήσουν με βάση αυτά τα οποία θέλει η Τουρκία, όπως είπα πριν. Εσύ δεν θεωρείς από την πείρα σου, από την πείρα σου από τη ζωή των ανθρώπων και από την ιστορία και από τη συμπεριφορά των προσώπων, των ατόμων και από τη συμπεριφορά των κρατών, ότι εάν μια τακτική αποδίδει την επαναλαμβάνεις ή είσαι πρόσωπο ή είσαι κράτος και επειδή να μην μιλάμε θεωρητικά, να μιλάμε συγκεκριμένα. Το έργο ήδη το βλέπουμε στην Κύπρο, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ήδη έχουμε πειρατικές ενέργειες. Δηλαδή με το έτσι θέλω στέλνει ας πούμε και κάνει, αρχικά έκανε παράνομες σεισμικές έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ νοτίως της νήσου. Νοτίως, ούτε καν σε αμφισβητούμενα σημεία. Και στη συνέχεια γεωτρήσεις, παράνομες γεωτρήσεις, πειρατικές γεωτρήσεις. Και ακούω εδώ το πολιτικό μας σύστημα να λένε «Α, εμείς είμαστε χώρα, τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά σύνορα». Δεν κατάλαβα. Η Κύπρος δεν είναι χώρα μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Δεν είναι τα δικά της σύνορα ευρωπαϊκά. Το λέω αυτό γιατί στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα κλασικό σύνδρομο στο φωκαμιλισμό. Βάζουμε το κεφάλι στην άμμο, βολευόμαστε με κάτι ρητορικά σχήματα, ρητορίες που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στην πραγματικότητα, αντί να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά αυτό που έρχεται. Γιατί μην υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν είναι καθόλου μηχανιστικό. Η Τουρκία έχει ένα ξεκάθαρο στρατηγικό σχεδιασμό. Τα είπε ο Ερντογάν πριν από 2,5-3 χρόνια περίπου στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Ή
η Τουρκία θα χάσει εδάφη, θα κερδίσει. Εγώ είμαι αποφασισμένος να αγωνιστώ για να κερδίσει. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί διέγνωσε σωστά ότι το διεθνές σύστημα έχει εξέλθει σε μια νέα περίοδο ρευστότητας. Και αυτό κάνει. Και το κάνει προς το παρόν με επιτυχία. Θα δούμε αν η επιτυχία αυτή θα συνεχιστεί, γιατί επειδή είναι αμετροεπής μπορεί να μην ξέρει που να σταματήσει. Και ξέρει τι συμβαίνει με αυτούς που δεν ξέρουν να σταματήσουν. Καταστρέφουν πολλούς και στο τέλος καταστρέφονται και οι ίδιοι. Παράδειγμα, κλασικό, ο Χίτλερ. Εάν ο Χίτλερ είχε σταματήσει εγκαίρως, θα θεωρείται ένας μεγάλος ηγέτης, αυταρχικός, μεν και λοιπά. Αλλά δεν ήξερε που να σταματήσει. Νομίζω ότι ο Ερντογάν είναι μια τέτοια περίπτωση. Αλλά μέχρι να έρθει η τιμωρία της υπερεπέκτασης, δηλαδή το ότι ανοίγεις τα πόδια σου περισσότερο από όσο σε παίρνει και άρα στρέφεις εναντίον σε όλους τους άλλους, μπορεί να έχει κάνει μεγάλες ζημίες σε αυτούς που είναι γύρω, που είναι τα πρώτα θύματα, όπως έκανε ο Χίτλερ στους Πολωνούς, στους Τσέχους, εκεί που επεκτάθηκε, έτσι. Αυτά τα λέω γιατί είναι σύνθετο το ζήτημα και μας αφορά άμεσα, γιατί είμαστε ο τρίτος στη σειρά. Η Συρία, η Κύπρος και η Ελλάδα. Αν και θα έπρεπε να μιλάμε με πρωτοπληθυντικό, γιατί η Κύπρος δεν είναι κάτι ξένο, είναι ελληνισμός και εκτός από τους εθνικούς δεσμούς έχουμε και θεσμικές υποχρεώσεις, είμαστε ηγέτρια δύναμη, αλλά αυτά στην Αθήνα τα έχουν ξεχάσει και με συγχωρείς, τι εννοείς τα έχουν ξεχάσει. Ο Ερντογάν το λέει διαρκώς. Δεν είναι μόνο για τον εαυτό του. Ναι, δεν είναι μόνο, λέει, τα ζωτικά μας συμφέροντα. Μην ξεχνάτε, είμαστε μία από τις εγκύτριες δυνάμεις. Αυτό το θυμάται. Έχεις ακούσει να το έχεις ακούσει από ελληνικά χείλη, επίσημα ελληνικά χείλη αυτό? Όχι. Θέλω να πω λοιπόν, το ξεχνάς εσύ. Και μάλιστα κάνεις ό,τι μπορείς να διαχωριστείς, γιατί δεν θέλεις να σου έρθει, υποτίθεται, η τουρκική στρατιωτική πίεση να έρθει προς τα δικά σου νερά. Μα θα έρθει, γιατί δεν ξέρετε από σένα. Ο Ερντογάν έχει το μηχανισμό πρόκλησης κρίσης. Αν στείλει στον άξονα Καστελορίζου Ρόγου ένα ερευνητικό, τον Μπαρμπαρός ή τον Ρούτς, για να κάνεις σεισμικές έρευνες, θα κάνεις. Θα κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Αν κάνεις ότι δεν το βλέπεις, αν σου στείλει ένα γεωτρύπανο, θα κάνεις πάλι ότι δεν το βλέπεις. Προσπαθώ να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα όριο. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να συζητά πολύ σοβαρά για το πώς να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει σημασία εσύ τι θα αποφάσεις. Μπορεί να αποφάσιζε ότι θα δώσουμε ένα νησί για να εξασφαλίσουμε να αγοράσουμε την Ειρήνη. Έτσι, καταλαβαίνετε τι λέω, το λέω στην ακρότητά του, για να προσπαθήσουμε να δείξουμε. Θα πρέπει να συζητάει όμως και να προτείνονται λύσεις, όποιες λύσεις. Προδοτικές, εθνικά υπερήφανες, οτιδήποτε. Δεν ασχολείται με το θέμα. Και αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί βάζοντας το κεφάλι στην άμμο, δεν γλιτώνεις από αυτό που έρχεται. Πες μου, κουμπώνει με τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια μετά την κίνηση των Γάλλων? Δεν νομίζω πως υπάρχει ένας σχετισμός τέτοιος. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας σχετισμός τέτοιος. Αυτό το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία να πούμε, γιατί πραγματικά έχουμε εισέλθει σε μια πάρα πολύ ρευστή περίοδο, είναι ότι η Τουρκία κατάφερε με ελάχιστες απώλειες, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας μόνο έτσι ενδεικτικά το στρατό της, έκανε κάποιους βομβαρδισμούς, αλλά μην φανταστείτε, δεν είναι πλάκι σε μάχες ο τουρκικός στρατός, σε μεγάλες μάχες. Έβαλε τους μισθοφόρους ισλαμιστές του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, του επωνομαζόμενου. Ναι, είναι η Βασίδου Ζούκη αυτή, ε? Ναι, είναι αυτή είναι. Στην πραγματικότητα, ας το πούμε, λειτουργεί σαν μπροστοφυλακή και πριν καλά-καλά γίνουν τίποτα σπουδαίες μάχες, τα πήρε όλα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πήρε το πράσινο φως από τον Τραμπ για να εισβάλλει.
και να δημιουργήσει το τετελεσμένο, διότι από τη στιγμή που άρχισαν να αποσύρονται οι Αμερικανοί, οι Κούρδοι, ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσαν να αντισταθούν στον πολύ ανώτερο εξοπλισμένο τουρκικό στρατό σε μια μάχη εκ παρατάξεως. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν λοιπόν, ήταν υποχρεωμένοι να αναζητήσουν το μικρότερο κακό. Και το μικρότερο κακό για αυτούς ήταν ο Άσαντ και οι Ρώσοι. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που οι Αμερικάνοι έκαναν αυτή την κίνηση, η απόφαση Τραμπ που πυροβόλησε τα ποδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, παρέδωσε τη Βορειοανατολική Συρία, το μόνο αμερικανικό έρισμα, το παρέδωσε στους Ρώσους και στον Άσαντ. Αυτό ήταν. Λοιπόν, από τη στιγμή που συνέβη αυτό, ήδη είχε κερδίσει μια σειρά πράγματα. Και όταν πήγε ο Πένς για να πάρει την κατάπαυση του πυρός των 5 ημερών, τους έδωσε και επισήμως την έγκριση για μια ζώνη ασφαλείας μεταξύ του Τελαμπιάν και του Ρας Αλαΐν, το οποίο είναι 125-130 χιλιόμετρα μήκος, έτσι. Και στο Σότσι έγινε το μεγάλο παζάρι από αυτούς οι οποίοι έχουν λόγο πια γιατί βρίσκονται εκεί, γιατί οι Αμερικάνοι είναι, όπως γράφω σήμερα σε ένα άρθρο, λέω το μεγάλο παζάρι που είναι το γάνο στο Σότσι, και οι ΗΠΑ γαυγίζουν εκτός γηπέδου. Έχουν βγει εκτός. Ακούμε διάφορα, ναι, ναι. Είναι εκτός γηπέδου. Γαυγίζουν και λένε διάφορα, ο Έσπερ είπε εγκλήματα πολέμου, αλλά είναι εκτός γηπέδου. Αυτοί που είναι εκτός γηπέδου αποφάσισαν πως θα μοιράσουν την πίτα και τα βρήκαν. Γιατί έχουν αντικρώμενα συμφέροντα Πούτιν Ερντογάν στη Συρία, αλλά έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα στη μεγάλη γεωπολιτική εικόνα. Όπως καταλαβαίνεις, ο Ερντογάν θέλει τη Ρωσία για να εξισορροπεί την αμερικανική και γενικότερα δυτική πίεση, διότι έχει ουσιαστικά διολυστήσει μακριά από τη Δύση. Απ' την άλλη, για τον Πούτιν είναι μεγάλο γεωπολιτικό κέρδος ότι μια χώρα τόσο σημαντική γεωπολιτικά όπως είναι η Τουρκία αποσπάται ουσιαστικά, όχι τυπικά, όχι θεσμικά, αλλά ουσιαστικά αποσπάται από τη Δύση και έρχεται στη δική του αγκαλιά. Εκεί λοιπόν έχουν κοινά συμφέροντα. Και αυτά τα κοινά συμφέροντα επιβάλλονται και επί των διαφορών που έχουν στο Συριακό μέτωπο, στο Συριακό γήπεδο. Περί αυτού πρόκειται και γίνεται ένα παζάρι. Δεν θέλει ο Πούτιν να δώσει τα πάντα στους Τούρκους, αλλά είναι υποχρεωμένος να τους δίνει κάτι. Γιατί παίρνει και από αυτούς σε άλλο επίπεδο. Το είδαμε αυτό χαρακτηριστικά στην περίπτωση του Αφρίν. Διότι η Βορειοανατολική Συρία, όπου συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν σήμερα, ήταν ζώνη αμερικάνικης επιρροής. Στο Αφρίν, που είναι στη Βορειοδυτική Συρία, ήταν ζώνη ρωσικής επιρροής. Όταν έγινε επιχείρηση κλάδου Ελέας, δηλαδή μπήκαν οι Τούρκοι, εισέβαλαν για να καταλάβουν το κουρνικό καντόνι αυτό το απομονωμένο, τότε πήραν πράσινο φως από τη Μόσχα. Δεν έχετε κανένα εμβολία, έτσι. Αλλά και στην πρώτη εισβολή τους, που έκαναν πιτζαραμπλούς προς νότο, προς την Αλμπάμπα και κατέλαβαν την περιοχή με την επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη, το έκαναν για να αποκόψουν τα κουρδικά, τον κύριο όγκο του κουρδικού, ας πούμε, των κουρδικών εδαφών που ήταν ανατολικά, από το κουρδικό καντόνι του Αφρίν που ήταν στα δυτικά. Και το κατάφεραν. Τότε είχαν πάρει το πράσινο φως και των Αμερικανών και των Ρώσων. Για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Και όλα αυτά όταν η Ρωσία λέει εμείς είμαστε πιστοί στο δόγμα της ακυρότητας Συρίας. Με την Τουρκία να έχει τρεις εισβολές κάνει και τρεις περιοχές της Βόρειας Συρίας να τις έχει καταλάβει και να τις τουρκοποιεί. Και στα λόγια λένε ότι και η Τουρκία λέει ότι εμείς είμαστε υπέρ της ακαιρεότητας της Συρίας. Την ώρα που είναι εισβολέας και καταληψίας. Με λίγα λόγια, αποδεικνύεται μεγάλο στρατηγικός παίκτης όμως ο Ερντογάν για τη χώρα του. Έτσι, προς ώρας. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν κερδίζει με ελάχιστο τρόπο. Σου είπα, πήρε σχεδόν ό,τι ήθελε, όχι ό,τι ήθελε, να μας τα ακριβεί. Γιατί ήταν και μεγάλο επίβολο αυτό που ήθελε. Ήθελε να φτιάξει ένα, πώς να το πούμε, μια ζώνη 600 χιλιόμετρων μήκους και πλάτους 32, να τη γεμίσει με Σουνίτες, κυρίως Σύριους πρόσφυγες, αλλά όχι μόνο, Σουνίτες, και να την υποτουρκική διοίκηση και τουρκοποιημένη. Να είναι δηλαδή μια
άτυπη προέκταση της τουρκικής επικράτειας. Έτσι. Αυτό ήθελε, δεν θα τον αφήσουν νομίζω οι Ρώσοι, γιατί οι Αμερικάνοι δεν έχουν πια λόγο, δεν θα τον αφήσουν. Γι' αυτό πάνε και σε μεικτές περιπολίες, γι' αυτό θα θελήσουν να βάλουν στο παιχνίδι και τη Δαμασκό, να έχει δηλαδή κάποιο είδους παρουσία στη δίκηση, για να μην πω ότι όταν θα φτάσει η ώρα του πώς θα διοικείται αυτή η ζώνη ασφαλείας, εκεί θα είναι δύσκολα. Γιατί οι Ρώσοι θέλουν τον Άσαντ. Θα κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν στη ζωή, το καθεστώς. Και ο λόγος είναι ότι αν έπεφτε το καθεστώς Άσαντ, η Συρία θα γινόταν εχθρική χώρα για την Ρωσία και η Ρωσία θα έκανε τις μόνες βάσεις που διαθέτει στη Μεσόγειο. Δηλαδή στην πραγματικότητα θα εκτοπιζόταν από αυτή την κρίσιμη από στρατηγικής και οικονομικής άποψης θάλασσα. Άρα πάλεψε και πέτυχε ο Άσαντ να επανελέγξει τη χώρα του στο συντριπτικά μεγάλο κομμάτι, να εδρεωθεί ως βασικός κυρίαρχος παίχτης στη Συρία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, γιατί τα όσα συμβαίνουν στη Συρία τα λαμβάνουν όλοι υπόψη στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πω δηλαδή, τι νομίζετε, οι άλλες χώρες Μέση Ανατολή δεν βλέπουν ότι ο μεγάλος παίχτης είναι αυτή τη στιγμή η Μόσχα? Το βλέπουν. Και άρα προς αυτή θα προστρέψουν, και όχι προς την Άστον όπως παλαιότερα. Άρα προσπαθώ να πω ότι δεν θα αφήσει την Τουρκία να κάνει ό,τι γουστάρει στη Βόρεια Συρία. Εκεί θα έχουν σκληρές κόντρες και θα είναι δύσκολο να συμβιβάσουν τα συμφέροντά τους, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αυτό είναι σε μια επόμενη φάση. Πάμε, λέει εδώ ένας ακροατής, πείτε λέει στον κύριο Λιγερό τι θα συμβεί λέει με το Καστελόριζο ή τη Ρόδο αν εμφανιστεί τουρκικό πλοίο. Αν σου στείλει λέει γεωτρύπανο ο Τούρκος, θα πεις ότι και ο Δένδιας, πως οι Τούρκοι χάνουν τα λεφτά τους και δεν κάνουμε τέτοια χάλια. Καταλαβαίνετε, ηρωνικά το λέει έτσι. Ναι, ατυχής, το καταλαβαίνω πάρα ατυχής πολύ καλά. Η δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Αλλά να πω κάτι. Ναι, να πω κάτι. Μπορούμε να πούμε διάφορα. Να πούμε και αυτά που έλεγε ο Καραγκιόζης. Θα με δείρει, θα εδρώσει που θα με δέρνει, θα κρυώσει, θα πουδιάσει και μπορεί να πεθάνει κιόλας. Ήταν μια εκδίκηση του Καραγκιόζη που έτρωγε το ξύλο από το Βελιγκέκα. Έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, μία στρατηγικού επίπεδου συζήτηση. Τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει. Ουσιαστικά, το ξαναλέω και γίνομαι κουραστικός, βάζουμε το κεφάλι στην άμμο και λέμε διάφορες κουταμάρες. Ακούω τον συμπαθέστατο πρόεδρο της Δημοκρατίας να λέει το διεθνές δίκαιο και το συμφέρον της Τουρκίας είναι ευρωπαϊκό στο Σαββαλ. Ακούνε στην άκρη και γελάνε. Λέμε λόγια. Ο Εντογάν εφαρμόζει τη στρατηγική του και μέχρι στιγμής κερδίζει. Και μην έχει κανένα αμφιβολία, εάν καθαρίσει το μέτωπο της Συρίας, όταν τελειώσει από εκεί, θα έχει όλο το ψυχολογικό, πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό πλεονέκτημα για να έρθει από εδώ και να σε υποχρεώσει με διάφορα πράγματα. Δεν λέω θα σου κηρύξει πόλεμο, γιατί θα προσπαθήσει να κερδίσει χωρίς πόλεμο. Εδώ στη Συρία ουσιαστικά χωρίς πόλεμο κέρδισε. Απλώς βάζοντας το στρατό, έκανε μερικούς βομβαρδισμούς και βάζοντας τους άλλους. Στην Ελλάδα θα προσπαθήσει να τη σύρει σε μια διαπραγμάτευση για να μοιράσουμε ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Με την απειλή χρήση στρατιωτικής βίας. Περί αυτού πρόκειται, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και επαναλαμβάνω, περιοριζόμαστε σε ρητορίες χωρίς αντίκρισμα. Σταυρό, περιοριζόμαστε σε ρητορίες χωρίς αντίκρισμα και καθόμαστε σε ένα τραπέζι για την ψήφο των αποδήμων χωρίς να σκεφτόμαστε πώς μπορείς να αξιοποιήσεις ένα τεράστιο εθνικά κεφάλαιο για την ίδια τη χώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να σου κάνω και μία πάσα να έρθουμε λίγο στο εσωτερικό, διότι ταλανιζόμαστε κάπου μεταξύ της αφασίας περί Τζόκερ και τα όσα συμβαίνουν, της επικοινωνιακής μονοκρατορίας. Γιατί τώρα εδώ περνάνε οι μέρες, εσύ είπες για τις 100 πρώτες μέρες, με συγχωρείς, περνάνε οι μέρες και διαπιστώνεις ότι εντάξει, έφυγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση είναι one man show επικοινωνιακά, δεν υπάρχει αντίλογος.
Έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο και δεν είναι, θα έλεγα, κάτι το συνηθισμένο αυτό. Πάντα υπήρχε ο άλλος πόλος. Σήμερα ο άλλος πόλος είναι αδύναμος, παρότι βλέπουμε το εκλογικό σώμα, ενώ στην πραγματικότητα ήθελε να διώξει την κυβέρνηση Τσίπρα και την έδιωξε, έξω και στις ευρωεκλογές έδωσε το 23%, όταν είδε ότι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη τα πήρε όλα, πήρε τις περιφέρειες εκτός από την Κρήτη, πήρε τους μεγάλους δήμους όλους, πήρε και ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό στις ευρωεκλογές, στις εθνικές εκλογές, άνθρωποι οι οποίοι δεν γουστάρανε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αλλά φοβήθηκαν την παντοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πήγαν και ψήφισαν, εξού και το 23 έγινε 31,5. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με το ένα πόδι στον μικρό ΣΥΡΙΖΑ του 3-4% και στις ιδεολειψίες της Κουμουνδούρου και με το άλλο πόδι προσπαθεί να κάνει ανοίγματα στην κεντροαριστερά, αλλά είναι και αυτό σε μετάβαση, δεν είναι σταθεροποιημένο. Αυτό το οποίο, και μάλιστα στο σημείο αυτό να πω, ότι επιχειρεί να φτιάξει την τσιπρική κεντροαριστερά με πολλά ιδεολογήματα του νοικού ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν τα πιστεύει ο κόσμος. Να πω κάτι. Δεν πιστεύει το Αιγαίο ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, ο μέσος κεντροαριστερός, αντιδεξιός Έλληνας. Δεν πιστεύει το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Το λέω έτσι χαρακτηριστικά, ένα σύνθημα, ας πούμε, το οποίο έχει ακουστεί. Είχε πολύ μεγάλες επιφυλάξεις, έως ήταν αρνητικός για τη συμφωνία των Πρεσπών. Και δικαιολογημένα, γιατί ήταν μια κακή συμφωνία. Και εγώ το λέω χωρίς να ανήκω σε αυτούς που λένε ούτε Μακεδονία του Παράγωγα. Μπορώ να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Δεν πιστεύει ο μέσος κεντροαριστερός, αντιδεξιός ψηφοφόρος, στον οποίο απευθύνεται, ότι η Ελλάδα θα λύσει το δημογραφικό της, πολιτογραφώντας, ας πούμε, μαζικά μουσουλμάνους πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι ήρθαν, μπήκαν παράνομα στη χώρα. Δεν το πιστεύει αυτά. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμους, γιατί ιδεολογικά, πολιτικά δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη πλευρά είναι ένα κόμμα το οποίο είναι το μόνο στον αντιδεξιό χώρο. Είναι μια αντίφαση η οποία παράγει πάρα πολλές παρενέργειες, αλλά δεν είναι της ώρας να το πούμε αυτό. Πάντως, εγώ θέλω να το πω αυτό, ότι διόλου τυχαία δεν επέλεξε και σε εμάς να δώσει συνέντευξη από το μνημιακό χώρο των τάφων των Βενιζέλων. Δεν ήταν τυχαίο αυτό, ούτε οι αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι αυτά. Ναι, εγώ ξέρω τι είναι αυτά και εσύ ξέρεις, αλλά... Αυτό είναι ένα παιχνίδι με τα σύμβολα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Ανδρέας ο Παυρέου κλπ. Μια χαρά το λες, έτσι τα είπε. Ναι. Αυτά είναι παιχνίδι με τα σύμβολα, δεν κοστίζουν τίποτα. Αυτά όμως δεν έχουν να κάνουν με την ενεργό πολιτική παράδοση του Ελευθερίου Βενιζέλου ή του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί το να ομνείς τον Ελευθέριο Βενιζέλου στον Ανδρέα Παπανδρέου και να είσαι συνεπής σημαίνει ότι ακολουθείς την πολιτική του παράδοση με σύγχρονους όρους βεβαίως στην εποχή μας. Ποτέ ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν θα έλεγε, ο οποίος αγωνίστηκε για την εθνική ολοκλήρωση, δεν θα έλεγε το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια. Το λέω έτσι, το καταλαβαίνετε πολύ χαρακτηριστικά για να, για να συνεννοιόμαστε. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μια άλλη παράδοση που κυριαρχεί ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η παράδοση του μικρού ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια παράδοση η οποία δεν είναι καν η παράδοση της πατριωτικής αριστεράς και του ΕΑΜ. Πάμε. Είναι η παράδοση ενός δικαιωματισμού που ισοπεδώνει και εθνομηδενισμό, που ισοπεδώνει το έθνος, ενός εθνομηδενισμού. Και το βλέπουμε σε πάρα πάρα πολλές περιπτώσεις. Για πάρα πολλούς από αυτούς η Ελλάδα δεν είναι χώρα, είναι χώρος. Εξού και σου λέει ότι σημασία έχει αν είσαι Έλληνας. Αν δεν κατοικεί στην Ελλάδα και έρχομαι και στο άλλο που είπε, δεν πρέπει να ψηφίσει. Ενώ εάν κάποιος ζει στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία αν είναι Πακιστανός, αν είναι παράνομα, θα πρέπει να έχει λόγο για τη ζωή του. Έχει αυτό το επιχείρημα. Λες και δεν υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία. Λες και εδώ είναι ένας χώρος
όπου όποιος έρχεται εδώ έχει δικαίωμα να λέει το τι πρέπει να γίνει δια της ψήφου ή με όποιον άλλο τρόπο. Έτσι. Τα λέω αυτά γιατί αυτά ουσιαστικά είναι ο πυρήνας ο οποίος καθορίζει το πολιτικό παίγνιο. Το καθορίζει το πολιτικό παίγνιο όχι τώρα γιατί ακόμα είμαστε στο εξάμηνο του μέλητος, αλλά θα καθορίσει και το πολιτικό παίγνιο μετά την πρωτοχρονιά, όταν ας πούμε θα έχει περάσει περίοδος χάριτος και η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρεθεί αντιμέτωπη με κάποιο είδους ας πούμε αμφισβήτηση και κριτική, γιατί βλέπουμε ότι τα μίντια είναι μονάζιγα υπέρ με ένα πρωτοφανή τρόπο. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά λίγο, γιατί και από την άλλη πλευρά η αλήθεια είναι αυτό που μόλις τώρα περιγράφεις, ενδεχομένως η φθορά να ήταν πολύ πιο εμφανής αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα που όλα είναι γαλάζια. Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Και αυτό δείχνει πολλά για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Βέβαια, όταν φτάνουν στο σημείο τέτοια σφοδρή πολιτική αντιπαράσταση, τελικά γίνεται το τζόκερ. Γι' αυτό έγινε. Έτσι. Ναι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εάν φύγουμε από τα διάφορες άλψεις, από τα διάφορα ας το πούμε έτσι τις λεπτομέρειες και μείνουμε στον πυρήνα στην ουσία του προβλήματος, είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να γίνει ένα συστημικό κόμμα, έγινε ως έναν βαθμό, υπέγραψε και εφάρμοσε το τρίτο μνημόνιο με ό,τι συνεπάγεται αυτό, δεν έχει γίνει όμως ακόμα αποδεχτό πλήρως από τις άρχουσες ελίτ, τις παραδοσιακές άρχουσες ελίτ στην Ελλάδα. Μπορεί αυτό να συμβεί στη συνέχεια, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα τα αυγά μπαίνουν στο καλάθι του Κυριάκου. Παρότι η Νέα Δημοκρατία είναι χωρισμένη σε φεούδα, αλλά αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος, λόγω της εκλογικής νίκης, είναι πανίσχυρος. Η δική του ομάδα κυβερνά στη Νέα Δημοκρατία και στο κράτος. Και πρέπει να πούμε ότι η ανυπαρξία αντιπολίτευσης, όταν λέω αντιπολίτευση δεν εννοώ κομματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή, όπου υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει το κοινάλ να πει δύο λόγια όσα λέει, τέλος πάντων. Μιλάω και αντιπολίτευση σε όλους τους θεσμούς και στην κοινωνία των πολιτών. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν μίντια που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, τα οποία να έχουν όχι μια φιλική προς το ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι σε έναν πλουραλισμό. Να ελέγχουν την εξουσία. Ισοτικά, την εξουσία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που άλλη εξουσία κάνει λάθος, η κυβέρνηση κάνει λάθος, αυτό το λάθος συρρυκνώνεται σε ασήμαντο, γίνεται ασήμαντο, εάν δεν αποσιωπάται τελείως, και μια επιτυχία που κάνει κάτι, καλά, κάτι καλό, διωγγώνεται, έτσι, πολλαπλασιάζεται, ενώ έχει μια αξία α, γίνεται 3, 4, 5 α, έτσι εμφανίζεται. Σε αυτό με κάποιο τρόπο θα αντιδράσει και η κοινωνία. Παρότι η ελληνική κοινωνία ιτήθηκε το 2015. Έτσι, είχε βάλει τις ελπίδες επενδύσει στο ΣΥΡΙΖΑ, ιτήθηκε, έχει ουσιαστικά αναδιπλωθεί, προσπαθεί, έχει κατακαιρματιστεί σε νοικοκυριά, ο καθένας κοιτάει την οικογένειά του και πώς να επιβιώσει, την επιχείρησή του, το σπίτι του. Δεν υπάρχει μαζική αντίδραση. Εδώ είδαμε σε χώρες όπως είναι η Χιλή, αυξήθηκε κατά κάποια λεπτά, δηλαδή από ένα δολάριο έγινε 1,04, έγινε εξαγήρεση. Εδώ γίνονται τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα μπορούμε να αναφέρουμε, το τι έγινε, ο καθένας το έχει βιώσει, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, τα ξέρει. Έτσι κόπηκαν τα πάντα κλπ. Και δεν άνοιξε μύτη. Αυτό το πείραμα κοινωνικής μηχανικής, γιατί τα μνημόνια ήταν ένα πείραμα κοινωνικής μηχανικής, πέτυχε στην Ελλάδα. Και με αυτή την έννοια είναι και ένα προηγούμενο το οποίο θα επαναληφθεί και επαναλαμβάνεται, μπορεί όχι με την ίδια ένταση, και στις άλλες χώρες. Λοιπόν, άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την είσοδο σε ένα μεταμοντέρνο μεσαίωνα.
Έτσι, δεν είναι υπερβολή όρος, κοιτάξτε, κατακτήσεις οι οποίες θεωρούνται αυτονόητες, όταν πήγαν και είναι και θεραξία, εργασία και κατακτήσεις. Οι άνθρωποι δηλαδή να δουλεύουν το ωράριό τους. Οι άνθρωποι να έχουν δικαιώματα σε ό,τι αφορά αυτά τυπικά δικαιώματα επί της ουσίας, δηλαδή να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Ακόμα και σε δύσκολους, ακόμα και στο μετεμφυλιακό κράτος υπήρχαν, που ήταν καταπιεστικό, έτσι. Ήταν ξεκάθαρο ότι υπάρχουν κάποια μηνύα τα οποία υποστηρίζαν το ένα, υποστηρίζαν το άλλο. Σήμερα πια, επειδή τα μίντια δεν είναι παραταξιακά, έχουν πάει σε ολιγάρχες του χρήματος, παίζουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Δεν υπάρχει δεξιό ή αριστερό, στροφή και το αριστερό, τέλος πάντων, ας πούμε. Έτσι, παίζουν τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να το σκεφτούμε, όπως να σκεφτούμε επίσης το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία ανέχεται, και όχι ανέχεται, εφίζεται, να βλέπει κάθε βράδυ τουρκικά Σύρια. Με μια Τουρκία η οποία απειλεί τη χώρα μας ευθέως. Τι χτύπησες τώρα, τι φλέβα. Δεν βλέπει απλά τουρκικά Σύρια. Έχει συμπαραγωγό, ένα από τους μεγαλύτερους συμπαραγωγούς. Βεβαίως. Το κανάλι που είναι ημικρατικό πια, ο Sky. Ναι, Τούρκος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για να τα λέμε όπως είναι ακριβώς. Βεβαίως, και έχει σημασία αυτό, γιατί αυτό λέγεται ήπια ισχύς στις διεθνείς σχέσεις. Λέγεται πολιτισμικός ιμπεριαλισμός. Η Ελλάδα υφίσταται τουρκικό πολιτισμικό ιμπεριαλισμό. Και ο πολιτισμικός ιμπεριαλισμός είναι πιο βαθύς και πιο, επειδή πιο αποφασιστικά. Γιατί σε εσείς δεν έρχεται με τη μορφή του στρατιώτη και του όπλου. Μετά από το 1830 που απελευθερώθηκε, δεν είχε ξανασυμβεί αυτό στην Ελλάδα. Να βρεθεί η Ελλάδα σε αυτή τη ζώνη, ας πούμε, της τουρκικής επιρροής. Να γίνονται Τούρκοι σύμβολα. Να τρέχουν οι κοριτσόπουλα να πάρουν αυτόγραφο. Έτσι, αυτό είναι μια εκπαίδευση της ελληνικής νεολαίας που είναι κατεύθυνση. Και από ποιον? Από αυτόν που εμφανίζεται σαν υποψήφιο θήτη σου. Αυτόν που σε πιέζει, αυτόν που έκανε τα ίμια, αυτός που. Έτσι. Άρα ουσιαστικά γίνεται δουλειά παράδοσης. Και μην μου πείτε ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Για σκεφτείτε οι Αμερικανοί, ας πούμε, να δεχόντουσαν Ρώσικα, ή τέλος πάντων να το πω με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Για σκεφτείτε πού θα μπορούσε να συμβεί. Πουθενά δεν θα μπορούσε να συμβεί. Μόνο σε αυτή τη χώρα. Και μην μου πείτε πάλι γιατί ο καθένας, ο κάθε επιχειρηματίας κάνει ό,τι θέλει. Γιατί ένα σοβαρό κράτος που σέβεται τον εαυτό του θα του είχε πει: δεν θέλει να πάρεις και να προβάλλεις τουρκικά σύρια μέσα. Αν το κάνεις. Δικαίωμά σου είναι. Αλλά να ξέρεις ότι το κράτος θα εξαντλήσει την αυστηρότητα στο να σε ελέγξει σε όλα τα επίπεδα, φορολογικά κλπ. Κλπ. Γιατί επιδοτούνται τα τουρκικά σύρια από το τουρκικό κράτος ακριβώς για να κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουν. Ως μορφή πολιτισμικού ιμπεριαλισμού, ως δηλαδή ήπια ισχύς δορυφοροποίησης των γειτονικών χωρών. Περί αυτού πρόκειται, τα γνωρίζουμε αυτά, αλλά κανείς δεν θέλει να τα λέει. Όχι, κανείς δεν θέλει να τα λέει, τα λέμε και από εδώ και εσύ και εμείς. Δεν εννοώ, δεν μιλάμε. Πολλές φορές, γιατί ο συμπαραγωγός, καλά το πες εσύ, χρηματοδοτεί και σύριαλ όπως... Πώς απελευθερώθηκε η Σμύρνη από τους συμπεριαλιστές Έλληνες. Με συγχωρείτε. Αυτά είναι θέματα. Όχι μόνο. Έτσι. Βέβαια. Και ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής, σφαγέας της Ρόδου. Ναι, ο οποίος σάρωνε εδώ. Ναι. Μια χαρά, έχεις δίκιο. Αυτά προσγνώση και συμμόρφωση. Λέει εδώ ένας ακροατής μας. Πιστεύει ο Σταύρος Λιγερός, αφού το πείραμα επέτυχε στην Ελλάδα, της μονοφωνίας, ότι ουσιαστικά είναι θέμα χρόνου να μετατραπούμε σε χώρο, από χώρα. Προς τα εκεί το πάνε. Ελπίζω να υπάρξουν οι κοινωνικές αντιστάσεις. Υπάρχουν κοινωνικές αντιστάσεις και θέλω να σου πω και κάτι. Και ο τρόπος που το κάνουν, φοβάμαι ότι οι αντιστάσεις εκδηλώνονται με το λάθος τρόπο.
Γιατί οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν να διασαλεύεται η καθημερινότητά τους, τους φέρουν ανθρώπους δίπλα τους, οι οποίοι είναι και όχι σε κλειστά κάμπ, σε κλειστά στρατόπεδα, ας το πούμε έτσι, σε κλειστές δομές φιλοξενίας, αλλά σε ανοιχτές. Ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατώτεροι ή ανώτεροι από εμάς. Είναι διαφορετικοί όμως. Γιατί να σου πω κάτι. Άνθρωποι που έρχονται από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από το Μπαγκλαντές, από άλλες χώρες, μουσουλμάνοι, πιστοί, θεωρούν ότι μια γυναίκα η οποία δεν είναι σκεπασμένη, δεν φοράει μαντήλα, είναι πόρνη. Άρα της αξίζει να τη βιάσουν, να τη συμπεριφερθούν χυδαία και όλα αυτά. Είναι οι κώδικες. Πρόκειται για άλλη κουλτούρα, τελείως διαφορετική. Δεν την κρίνω αυτή τη στιγμή. Λέω ότι είναι απλώς πολύ διαφορετική. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, δεν ενσωματώνονται, μπαίνουν ας πούμε έτσι, με έναν τρόπο εισβολής εισαγωγικά, αμάχων, γιατί είναι άμαχοι, έτσι, δεν είναι εισβολή στα δυτική, διασαλεύεται όλος ο κοινωνικός βίος. Δηλαδή, οι κώδικες επικοινωνίας των ανθρώπων, τα ήθη και τα έθιμα, ο τρόπος που συνεργάζονται, που συμπεριφέρονται, που συμβιώνουν, αλλοιώνεται. Και εδώ υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί, να σου πω κάτι αγαπητέ Γιώργο, θυμάσαι πώς υποδέχτηκαν τους πρώτους στα νησιά. Ανοιχτές αγκάλες τους έδωσαν, είδαν ταλαιπωρημένους ανθρώπους, γιατί ήταν πράγματι ταλαιπωρημένοι. Σήμερα, πας στο βαθύ της άμμου, ένα πανέμορφο μέρος, και δεν μπορεί να βγει έξω στο δρόμο μια οικογένεια με τα παιδιά της. Κλείνονται μέσα. Κανένα ρεπορτάζ δεν γίνεται γι' αυτό. Δεν μπορεί. Γιατί είναι πλημμυρισμένο από μετανάστες, νέους, μπορεί να μην έχουν κακές προθέσεις, αλλά έχουν συμβεί τόσα που ο φόβος φωλιάζει στο μυαλό των ανθρώπων. Ο φόβος είναι κακός σύμβολος. Λοιπόν, εάν δεν γίνουν δραστικά, ληφθούν δραστικά μέτρα, πού θα πάει αυτό? Έρχονται συνέχεια, ας πούμε, φωνιές. Πού θα πάει αυτό? Έχει γίνει αποθήκη ψυχών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Γιατί θα θυμηθούμε και αυτά που έλεγε ο Ζάλ το 1990, ότι την Ελλάδα δεν χρειάζεται να την κατακτήσουμε με τα όπλα. Πρέπει να στείλουμε κάποιους μουσουλμάνους, κάποιες εκατοντάδες, ίσως και εκατομμύρια μουσουλμάνους, και θα την αλώσουμε χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα. Αυτό συμβαίνει. Όχι γιατί κάποιος σχεδίασε, για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι μια μεγάλη συνωμοσία. Είναι μια εξέλιξη που προέκυψε από τα πράγματα των τελευταίων, ας πούμε, 15-20 χρόνων, αλλά εσύ κάτι πρέπει να κάνεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Όπως έρχεται μια επιδημία και κάνεις κάποια πράγματα για να προστατεύεις τον πληθυσμό σου από την επιδημία. Έτσι δεν είναι? Έτσι και εδώ λοιπόν έρχεται ένα πρόβλημα. Αυτό το κύμα, ας πούμε, της παράνομης μετανάστευσης. Κάτι πρέπει να κάνεις να το αντιμετωπίσεις. Δεν είσαι τίποτα. Σταύρος Λίγερος. Και η κυβέρνηση αυτή περίπου κινείται στην πεπατημένη. Εντάξει, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.